Καλημέρα, καλημέρα και καλώς σας βρίσκουμε και αυτό το πρωινό, το πρωινό της Τρίτης και είμαστε στις τελευταίες μέρες του Μάρτη. Αποχαιρετούμε σιγά σιγά για αυτό το μήνα για να μπούμε στο μήνα των Πασχαλινών γιορτών. Τον Απρίλιο, νωρίς νωρίς φέτος το Πάσχα, νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι, 16 μόλις του Απρίλη, δηλαδή εντός λίγων εβδομάδων. Φανταστείτε ότι ξεχνάμε αυτή τη βδομάδα έχει φύγει, άλλη μία και μπαίνουμε στην μεγάλη εβδομάδα. Άρα λοιπόν περνά πάρα πολύ γρήγορα ο καιρός. Θα πούμε και πολλά εορταστικά σήμερα, πώς προσπαθούν και οι δημοτικές αρχές να μας αλλάξουν την ψυχολογία, πώς φορούν τα γιορτινά τους σιγά σιγά και οι εμπορικές αγορές όλης της Θεσσαλίας και όλης της χώρας φυσικά και πώς προσπαθούν γενικότερα να μας αλλάξουν λίγο τη διάθεση. Το λέω συνεχώς. Τώρα, όσον αφορά τα καιρικά μας, δεν ξέρω αν έχουν πέσει έξω οι μετεωρολόγοι, τουλάχιστον σε επίπεδο Θεσσαλίας δεν φαίνεται κάτι το ιδιαίτερο όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα. Είχαμε έτσι χθες ισχυρούς ανέμους, όχι όμως να είναι τέτοιοι ώστε να προκαλέσουν προβλήματα. Σήμερα ωστόσο βροχές δεν είδαμε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, και μάλιστα έχουμε και ηλιοφάνεια, όπως μου λένε και στο Βόλο και εδώ στη Λάρισα, φαντάζομαι και στη Δυτική Θεσσαλία, θα τα δούμε όμως και αναλυτικά. Πάντως η βροχή δεν ήρθε. Ίσως μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας που το καταλάβαμε. Ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα έχουμε 11 βαθμούς στη Λάρισα, μόλις 15 η μέγιστη. Χθες είχαμε 23 βαθμούς. Για τη Λάρισα δείχνει βροχές από τη μία το μεσημέρι και μετά, αλλά φτιάχνει από το απόγευμα. Αύριο, για παράδειγμα, έχουμε ήλιο. Ωστόσο, θα έχουμε μείον ένα μες τη νύχτα αύριο. Άρα λοιπόν, εντάξει, και έχουμε και κάτι 23 μετά, μια χαρά καιρός. Εντάξει, θα τη φτιάξουμε τη διάθεσή μας, δεν το συζητώ. Και μια και έλεγα και για το Βόλο, 11 βαθμοί αυτή την ώρα στο Βόλο, 14 η μέγιστη θερμοκρασία, δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο παρά μόνο από το μεσημέρι και μετά. Ο Βόλος από τις 2 το μεσημέρι και μετά βροχές και αύριο και μεθαύριο ηλιοφάνεια. Απλά θα έχουμε 14 βαθμούς αύριο, 18 τις επόμενες ημέρες. Τα αγαπημένα Τρίκαλα έχουμε 9 βαθμούς όπως και στην Καρδίτσα, συμβαδίζουν στη Δυτική Θεσσαλία. Και μάλιστα προειδοποίηση λέει για μέτριο άνεμο όσον αφορά στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα και από τις 12 το μεσημέρι βροχοπτώσεις. 15 η μέγιστη και Δομοκός, 9 βαθμοί πάνω από το 0, 12 σήμερα και μείον ένα αύριο, 13 η μέγιστη θερμοκρασία. Εντάξει, τι να κάνουμε ακόμα, ο καιρός παίζει και κάνει τα δικά του παιχνίδια. Κατά τα λοιπά έχουμε μια επικαιρότητα που δεν λέει να ησυχάσει και πραγματικά έχουμε κάθε μέρα τόσο πλούσιο αστυνομικό ρεπορτάζ, τόσο τραγικά γεγονότα, τέτοια θεματολογία που πραγματικά λες δεν είναι δυνατόν. Ξέρετε, το πρωί πριν να ξεκινήσουμε την εκπομπή, πάντοτε γίνεται προετοιμασία. Δεν μπορώ να έρθουμε ένα λεπτό πριν και να βγούμε στον αέρα. Και φτιάχνεις σκαλέτα, όπως λέμε εμείς δημοσιογραφικά, τους τίτλους των σημαντικότερων θεμάτων. Και συγκλονίζεσαι κάθε μέρα, λες τώρα τι να πω. Φτάνεις από την Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη και βλέπεις ότι έχουν σημειωθεί ένα σωρό άσχημα πράγματα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε για το θέμα των ντεμπών. Θα δούμε εξελίξεις γιατί σήμερα καταθέτει ο σταθμάρχης, ο έμπειρος σταθμάρχης, μιας και χθες είχαμε έτσι την αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους, θα δούμε ο συμβασιούχος. Είναι εντός εισαγωγικών μια επιτυχία για τον ίδιο, γιατί απέδειξε αυτό που ο ίδιος ισχυρίζονταν, ότι εγώ δεν έπαιζα έτσι σημαντικό ρόλο, αλλά είχαμε συμφωνήσει έστω και προφορικά. Θα τα δούμε βεβαίως όλα στην συνέχεια της εκπομπής. Είχαμε ένα φοβερό δυστύχημα με τον διευθυντή κυκλοφορίας του ΟΣΕ στο Λαγονίσι, ένα απίστευτο, πραγματικά θανατηφόρο δυστύχημα. Ο ΣΕ που είναι τραυματισμένος, κυριολεκτικά θα έλεγε κανείς, από όλες τις πλευρές. Θα τα δούμε και αυτά. Και πάμε σιγά σιγά να ρίξουμε μια ματιά με τη βοήθεια του Μιχάλη Χειμωνίδη στο κεντρικό κοντρόλ στην πόλη του Βόλου, του Βασίλη Καραμπάση στη Λάρισα, της Έλληνας Κυριαζίδου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αλλά φυσικά και όλους εσάς που σας έχουμε παρέα κάθε πρωί εδώ στην πρωινή ατζέντα. Να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα τοπικών εφημερίδων, να ξεφυλίσουμε λοιπόν όλη τη θεματολογία. Να δούμε πώς καταγράφεται μέσω των συναδέλφων μας. AstraTV.gr, ζεταμακρύ, ίδρυση τριών νέων τμήματων ένταξη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Μαγνησίας. Ο Βολιώτης συμβασιούχος σταθμάρχης ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Και στην Δημητριάδος με Αγίου Νικολάου ένα δίκυκλο συγκρούστηκε με ένα ποδήλατο. Η Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας ενημέρωσε με ανακοίνωση ότι αύριο θα έχει διακοπές κυκλοφορίας στο κέντρο του Βόλου.
και συμμετοχή του 4ου πειραματικού ΓΕΛ στο ποιητικό συμπόσιο. Εφημερίδα Ελευθερία. Επεκτείνεται ο Χιτή Λάρισα, Κούγιας, ξαναγοράζω την ΑΕΛ, τρεις τελίτσες, τι άλλο θα ζήσουμε σε αυτή την πόλη. Άνοιξε το νέο Δημαρχείο, επίσης οι επαγγελματίες, συγγνώμη, οδηγός, ντελιβεράς, εντός εισαγωγικών, κοκαίνης. Μια συγκλονιστική υπόθεση, θα δώσουμε όλο το ρεπορτάζ έτσι για αυτή την υπόθεση. Τιμητική εκδήλωση για καθηγητή χειρουργικής και φυσικά η χάρτινη κούτα με θησαυρό του Τάκη Τλούπα. Εντάξει, ένας απίστευτος φωτογράφος, ένας άνθρωπος που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην πόλη. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Επεκτείνεται ο Χιτή Λάρισας. Προχωρά η δημοπράτηση του έργου προϋπολογισμού 1,8 εκατομμυρίων ευρώ. Πασχαλινό πάρκο και φέτος στην κεντρική πλατεία θα δούμε πολύ όμορφες εικόνες σε λίγο. Ελεύθερος ο συμβασιούχος σταθμάρχης για την υπόθεση των Ντεμπών και οι τιμές πώλησης αγροτικής γης για τη Θεσσαλία. Εφημερίδα Ταχυδρόμος. Ζαλισμένοι από τις οφειλές με τον λογαριασμό αναχείρας σπέβδουν για τον διακανονισμό. Βραβείο για το ΕΠΑΛ Βελεστίνου και άταφοι 4 άνθρωποι. Η Πατμόν υπηρεσία στο Αχιλλοπούλιο νοσοκομείο του Βόλου. Επίσης συμφώνησαν ό,τι διαφωνούν και πάμε και στην εφημερίδα η αλήθεια. Με λαμπρότερο εορτασμό, βλέπετε πολλές εικόνες από τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου, περιφέρεια, πασχαλινό μπαζάρ και περιφέρεια νέα γέφυρα στο δρόμο από φυλακτή προς την Πεζούλα. Γιορτή των Μανιταρόφυλων, υπέροχη γιορτή και ας καρδίτσας Λαύριο 70-85. Αυτά όσον αφορά και τα πρωτοσέλιδα τοπικών μας εφημερίδων, τα τοπικά μας νέα και πάμε σιγά σιγά να δούμε όλα τα νέα της ημέρας. Έχουμε πλούσιο αστυνομικό ρεπορτάζ και σε τοπικό επίπεδο, πραγματικά σε τοπικό επίπεδο που δεν ξέρω πού θα σταματήσει αυτό το θέμα των ειδήσεων. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα που έχει συγκλονίσει πραγματικά τους πάντες και υπάρχει και ένα βίντεο που έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα και είναι συγκλονιστικό με το πώς σκοτώθηκε ο διευθυντής της κυκλοφορίας του ΟΣΕ, ασύλληπτο τροχαίο δυστύχημα για τον ίδιο. Ένας έμπειρος, λένε, οδηγός, που δεν ήταν καινούριος οδηγός, όπως λένε δικοί του άνθρωποι, οι οποίοι είναι συγκλονισμένοι. Ένας άνθρωπος, μάλιστα, ο οποίος θα ήταν ένας από τους ανθρώπους που θα, έτσι, θα κάναν σχετική, θα μετέφεραν την εμπειρία τους για το φοβερό δυστύχημα των Ντεμπών. Θα ήταν στην Επιτροπή. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, γιατί είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος ο οποίος θα βοηθούσε στην έρευνα της υπόθεσης για τη τραγωδία των Ντεμπών. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 66χρονο σημειώθηκε στην παραλιακή Αθηνών Σουνίου στο Λαγονίσι. Θύμα του τροχαίου Κωνσταντίνος Χρυσάγης, διευθυντής κυκλοφορίας του ΟΣΕ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος της κυκλοφορίας συνολικά όλου του σιδηροδρόμου. Σύμφωνα με την τροχέα, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν η μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε ο 66χρονος με κατεύθυνση προς Σούνιο κατά τη διάρκεια προσπέρασης προπορευόμενου βαν χτύπησε στο πίσω μέρος του και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας όπου συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι οδηγοί των άλλων δύο οχημάτων. Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί το Α τμήμα τροχέας Νοτιοανατολικής Αττικής. Φοβερό πραγματικά δυστύχημα. Δεν μπορεί κανένας να πιστέψει τι ακριβώς συνέβη. Θα επανέλθουμε βεβαίως και στο θέμα, διότι έχουμε να δούμε τι έγινε με τον συμβασιούχο σταθμάρχη. Να δούμε τι μήνυση που κατέθεσε ένας 90χρονος από την περιοχή του Δήμου Ντεμπών. Έτσι για τα όσα συνέβησαν και στο χωράφι του. Την καταπάτηση, όπως λέει ο ίδιος, με το δυστύχημα και τι ζητά, τι διεκδικεί από τον ΟΣΕ. Τώρα, να πούμε βεβαίως ότι σήμερα, όπως είπαμε, έχουμε την απολογία έτσι, του έμπειρου σταθμάρχη, να δούμε τι θα υποστηρίξει και ο ίδιος. Τώρα, να πούμε βεβαίως ότι έχουμε μια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και λοιπόν κομμάτων φυσικά, όσο πλησιάζουμε προς την κάλπη. Η κάλπη που θα ανοίξει, όπως όλα δείχνουν, το Μάιο, χωρίς να έχουμε ακόμη την ακριβή ημερομηνία. Φαντασμό, όταν περάσει και το Πάσχα, θα έχουμε και την σχετική ανακοίνωση. Προς το παρόν, πάμε να δούμε τις περιοδίες που συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, τη Φθιώτιδα βρέθηκε, να δούμε τι είπε ο ίδιος και για τον άγνωστο Χ Πρωθυπουργό και φυσικά για τα όσα άκουει καθημερινά από τους πολίτες. Το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου ήταν ο πρώτος σταθμός του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδία στη Φθιώτιδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθεώρησε το έργο στο λιμάνι προϋπολογισμένο 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και υλοποιεί περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την εξέλιξη του έργου, το οποίο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης
και ενημερώθηκε πως τα συγκεκριμένα λιμενικά έργα στον Άγιο Κωνσταντίνο θα διευκολύνουν την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία από και προς τις Ποράδες. Επόμενος σταθμός ήταν τα Καμένα Βούρλα, όπου ο Πρωθυπουργός είχε ένα σύντομο τετατέτ με το διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Μίτσι, τον κύριο Σταύρο Μίτσι. Ο όμιλος Μίτσι πρόσφατα απέκτησε μέσω του διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ την εκμίσθωση των εγκαταστάσεων για 40 χρόνια, με τη δέσμευση να προωθήσει συγκεκριμένες επενδύσεις σε ξενοδοχεία που είχαν εγκαταληφθεί και τα οποία αποτελούν νεότερα μνημεία. Ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα την ίδια ώρα για τη Λαμία και την ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας επισκέφθηκε επίσης ο Πρωθυπουργός κατά την περιοδία του στην περιοχή. Πρόκειται για το χώρο της έκθεσης Λαμίας, όπου σε ένα ακίνητο 160 περίπου στρεμμάτων προχωρούν οι διαδικασίες ανάπλασης του χώρου και δημιουργίας σύγχρονων εκθεσιακών εγκαταστάσεων. Ακόμη, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί και το κλειστό κολυμβητήριο της Λαμίας, που κατασκευάζεται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στο τέλος του καλοκαιριού. Καταρχάς και να θυμηθώ, πριν δεν υπήρχε πριν εδώ ότι... Η προηγούμενη κατάσταση είναι εδώ, δηλαδή από εδώ που τελειώνει το αλλιευτικό καταφύγιο με μια νοητή γραμμή. Το λιμάνι μας ήταν μέχρι εδώ. Είχε περίπου 3.000 τετραγωνικά θεσαίο χώρο, το χώρο δεν πατάμε. Τώρα υπερδιπλασιάζεται και είναι σε 7.000 τετραγωνικά ο θεσαίος χώρος. Έχει δημιουργηθεί ένας προσύνεμος μόλος, αυτός που βλέπετε και εδώ στην φωτογραφία. Και εκεί θα μπαίνουν τα φλάινγκ, έτσι δεν είναι ουσιαστικά. Εδώ ουσιαστικά μπαίνουν δύο φλάινγκ, σωστά. Και πριμοδέτηση, άλλα δύο-τρία. Άλλα τρία εδώ, 2-100 μέτρων, ένα 60 και άλλο ένα εδώ 60 μέτρων. Αυτά λοιπόν υπόθηκαν κατά την περιοδία του Πρωθυπουργού. Να δούμε λοιπόν πότε θα κλειδώσει αυτή η περιβόητη ημερομηνία για να δούμε φυσικά πότε θα γίνουν και οι εκλογές. Και είπαμε όσο πλησιάζουμε στην κάλπη τόσο θα έχουμε και αύξαντη παράθεση μεταξύ των δύο αλλά και των υπολείπων φυσικά κομμάτων. Είπαμε και για τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι θέμα συζήτησης. Κατάφερε όπως και να έχει να είναι στο κάδρο της καθημερινότητας και της ειδησιογραφίας. Συζητείτε. Δεν ξέρουμε όμως αν θα το χειρίσει μπούμεραν, γιατί υπάρχουν ακόμη και φωνές μέσα στο εσωτερικό του κόμματος που λένε ότι θα έπρεπε να είναι πιο συγκεκριμένος. Γιατί έχουν βρει τώρα πάτημα τα υπόλοιπα κόμματα και λένε δηλαδή θέλετε τώρα να ψηφίσετε κάποιον ο οποίος δεν θέλει να κυβερνήσει, δηλαδή δεν ξέρει με ποιον θέλει να κυβερνήσει, στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, κάπως έτσι. Και έχουν βρει λοιπόν πάτημα και κάνουν αυτή την προεκλογική εκστρατεία οι υπόλοιποι φυσικά. Πάμε τώρα να δούμε τι λέει για την πολίτευση, τις βολές λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα κατά της κυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή την υπόθεση των παρακολουθήσεων στη σημερινή του επίσκεψη στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Κωνσταντίνο Μενουδάκο. Κεντρική συζήτηση του Αλέξη Τσίπρα με τον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ήταν το θέμα των παρακολουθήσεων και των παραβιάσεων των προσωπικών δεδομένων. Και λίγο μετά το τέλος της συνάντησης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έριξε βολές κατά ρηπάς κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη, για τους οποίους είπε ότι έκαναν επιχείρηση για να καταλύσουν κάθε έννοια του συντάγματος και να παραβιάσουν το απόρριτο των επικοινωνιών, προκειμένου να παρακολουθούν σχεδόν το μισό πολιτικό σύστημα. Την επιχείρηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να καταλύσει κάθε έννοια του συντάγματος και να παραβιάσει το απόρριτο των επικοινωνιών, προκειμένου να παρακολουθεί σχεδόν το μισό πολιτικό σύστημα. Ο κ. Μητσοτάκης, μάλιστα, ήταν αυτός που επιχείρησε πέρυσι το καλοκαίρι, πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο, με μία κίνηση να αντικαταστήσει τους δύο επικεφαλείς των δύο αρχών για ευνόητους λόγους. Οι δύο επικεφαλείς όμως έπαιξαν ένα κρίσιμο ρόλο, έτσι όπως προστάζει το Σύνταγμα, και σήμερα λοιπόν γνωρίζουμε, έχουμε ευρήματα, για το γεγονός ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών παρακολουθούσε αρχηγούς κομμάτων, ευρωβουλευτές, υπουργούς, τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Καθώς επίσης και για το γεγονός ότι μέσω του παράνομου λογισμικού Predator εστάλησαν πάνω από 300 παράνομα SMS, μολυσμένα SMS, σε πάνω από 100 συμπολίτες μας. Όλη αυτή η λειτουργία, η παρακρατική λειτουργία, είναι ένα κρίσιμο θέμα. Σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, ο ηθήνων νους, ο ηθικός αυτουργός, ο πρωθυπουργός δυστυχώς της χώρας, θα είχε παραιτηθεί. Σήμερα, απλά, σιωπά. Δεν δίνει απαντήσεις. Όπως δεν έδωσε καμία απάντηση και στην πρόσφατη κραυγαλαία υπόθεση της κυρίας Άρτεμις Σίφορντ, στέλεχος της Meta, της εταιρείας Meta, πρώην Facebook,
η οποία ήταν υπό παρακολούθηση τόσο από το συμβατικό, τη συμβατική μέθοδο της ΕΥΠ, όσο όμως και από το παράνομο λογισμικό, το Predator. Αυτά λοιπόν και με τα πολιτικά μας, να δούμε λοιπόν έτσι για το μετά το Πάσχα, που θα πάει και η κάλπη, πότε θα ανοίξει, για να τελειώσει και αυτή η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος, γιατί είναι παρατεταμένο, να ανακοινώνεται και ότι να έχεις καθημερινά έτσι αυτή την αγωνία και πόσο μάλλον δε οι ίδιοι έτσι οι πολιτικοί. Τώρα κάτι πολύ σημαντικό, φαίνεται ότι είναι στα σκαριά μία μόνιμη ρύθμιση των τετραγωνικών μέτρων, πολύ σημαντικό αυτό για τα αδήλωτα φυσικά τετραγωνικά, μόνιμη επαναλαμβάνω ρύθμιση. Φαίνεται λοιπόν ότι θα κλειδώσει τις επόμενες ημέρες και θα ανακοινωθεί. Επίσης, στο εφετείο προσφεύγει ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, θυμάστε τη δολοφονία της Κάρολαϊν, ποιος μπορεί λοιπόν να ξεχάσει κάτι τέτοιο, γιατί ο ίδιος ευελπιστεί και αισιοδοξεί και θα κάνει τα πάντα, λέει, για να σπάσει τα ισόβια. Προς το παρόν έχουν χάσει την επιμέλεια οι γονείς του για την μικρή Λιδία, η οποία βρίσκεται φυσικά στις Φιλιππίνες, όχι εδώ, γιατί θέλουν οι δικοί της άνθρωποι, οι παππούδες και η θεία της να μην έχει στο μυαλό της εικόνες από κάτι που θα τη θυμίζει από τον άδικο χαμό της μητέρας της. Τώρα, πάμε να δούμε τη φρίκη. Τη φρίκη που έζησε ένα 11χρονο παιδάκι στα χέρια ενός άντρου, ανθρώπου, ο οποίος είχε φτιάξει πολλά προφίλ στο διαδίκτυο, κυρίως στο Instagram. Βεβαίως, διακινώντας γυμνές φωτογραφίες και τον εξέδιδε μάλιστα τον νεαρό, 11χρονος επαναλαμβάνω μαθητής, εκβιαστικά ο ίδιος κατάφερε από το 20 έτσι να δυστυχώς να εκμεταλλεύεται το αγόρι και μάλιστα πρόκειται για έναν πολύ γνωστό λιράρι της Κρήτης. Ήδη δόθηκαν κάποια στοιχεία στην δημοσιότητα και αυτό λογικό είναι, διότι θέλουν να δουν εάν έχουν πέσει και άλλα παιδιά θύματα έτσι του συγκεκριμένου. Και όχι μόνον, γιατί ο ίδιος, από ό,τι φάνηκε από τις συνομιλίες στο διαδίκτυο, το παιδί το είχε, το εκμεταλλευόταν και μάλιστα το εξέδιδε ακόμη και σε ένα γιατρό της περιοχής που ήδη έχει τεθεί ο ίδιος σε αργία. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Συγκλονιστικά λοιπόν τα όσα αποτυπώνονται καθημερινά. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω τι άλλο να πω. Μέχρι να δούμε τι έγινε στη Λακωνία, μέχρι να δούμε τι έγινε με τον 10χρονο στον Κολωνό, μέχρι να δούμε τι έγινε στην Κιβωτό του Κόσμου, μέχρι. Δυστυχώς καθημερινά έχουμε τέτοια περιστατικά βίας, σεξουαλικής βίας και όχι μόνο, και εκμετάλλευσης ανήλικων παιδιών. Ας αυστηροποιηθούν επιτέλους οι ποινές. Να μην όμως μπαίνουν φυλακοί και σε 1-2 χρόνια βγαίνουν έξω, γιατί θα κάνουν ακριβώς τα ίδια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν λοιπόν υπάρχει ατιμωρησία, το σίγουρο είναι ότι η εγκληματικότητα θα αυξάνεται συνεχώς. Πάμε να δούμε λοιπόν τη φρίκη που έζησε τον 10χρονο αγόρι στα χέρια του σάτυρου, έτσι αυτού του λιράρι της περιοχής που κάθε άλλο παρά καλλιτεχνικές ανησυχίες είχε. Δικογραφία βόμβα από το γραφείο ανηλίκων της ασφάλειας Ηρακλείου για μια υπόθεση που αποκαλύφθηκε στην Κρήτη με θύμα ένα 15χρονο σήμερα παιδί. Στη σύλληψη ενός 66χρονου προχώρησαν ήδη αρχές, ενώ έχει ταυτοποιηθεί για την υπόθεση ένας ακόμη Ηρακλειώτης 46 ετών. Παράλληλα, αναζητούνται και άλλα άτομα σομπλεκόμενα στην υπόθεση, καθώς φέρονται και αυτά να έχουν κακοποιήσει σεξουαλικά τον ανήλικο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να εντοπιστούν οι χρήστες πλατφόρμας, μέσω της οποίας ο 66χρονος φέρεται να εξέδιδεται το παιδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 66χρονος φέρεται να προσέγγιζε επί 2 χρόνια από το 2018 το 11χρονο τότε αγόρι, ισχυριζόμενος ότι είναι φίλος των γονιών του. Κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του παιδιού και από το 2020 έως και το 2023 φέρεται να το κακοποιούσε σεξουαλικά υπό καθεστώς απειλών ότι θα κάνει κακό στην οικογένειά του και τα αδέρφια του εάν τολμούσε να μιλήσει στις αστυνομικές αρχές. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο 66χρονος φέρεται να κακοποιούσε το παιδί και το φωτογράφιζε γυμνώτε με εσώρουχα, ενώ είχε φτιάξει και σελίδα στο ίντερνετ από όπου ψώνιζε πελάτες. Μάλιστα, αναζητούνται συνολικά 29 χρήστες της εν λόγω σελίδας, ενώ ο 66χρονος είχε ανεβάσει σε ειδική πλατφόρμα φωτογραφίες του παιδιού για να αλλιεύσει όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες και από άλλες ομάδες. Το ίδιο πρόσωπο είχε φτιάξει 3 ψεύτικα προφίλ και κατάφερε να συνομιλεί με διάφορα άτομα στέλνοντας πορνογραφικό υλικό με πρωταγωνιστή τον ανήλικο. Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης στο Ηράκλειο σοκάρουν, ενώ σημειώνεται ότι οι γονείς του ανήλικου φέρονται να μην είχαν αντιληφθεί το παραμικρό για τον εφιάλτη που περνούσε το παιδί τους.
Αυτά λοιπόν, δυστυχώς, τα πολύ πολύ άσχημα συμβαίνουν. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις. Επανερχόμαστε με μία υπόθεση η οποία πραγματικά μας έχει σοκάρει από χθες το βράδυ που έγινε γνωστή σε εμάς τους δημοσιογράφους και σήμερα πολλές περισσότερες πληροφορίες για μία εγκληματική οργάνωση, όπως όλα δείχνουν, που διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και πώς ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν επαγγελματίας οδηγός, έγινε τελικά ντελιβεράς ναρκωτικών ουσιών. Όλα αυτά σε λίγα λεπτά εδώ στην πρωινή ατζέντα. Προς το παρόν, διαφημίσεις. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα. Πριν πάμε να δούμε την ισογραφία μας, να στείλω πολλές, πολλές γλυκές καλημέρες στην αγαπημένη Μαριάνθη στον Τίναβο, στην όμορφη οικογένειά της φυσικά, στην αγαπημένη Βάνα, την τριανταφυλιά, την κυρία Μίνα, την κυρία Σοφία και τον κύριο Γρηγόρη, την κυρία Κατερίνα από το όμορφο Μακριχώρη και φυσικά στην κυρία Τούλα στη Γερμανία που μας παρακολουθεί καθημερινά με το καλό να μας έρθει και η ίδια. Πόσο πολύ περιμένω να τη συναντήσω και πάλι από κοντά. Και χθες ήμουν στην κεντρική πλατεία για τα ρεπορτάζ και τα δικαστικά. Περνάει η Βάνα, μέχρι να χαιρετήσω τη Βάνα, ήρθε και η αγαπημένη Ανθή. Είναι τόση μεγάλη αυτή η παρέα εδώ της πρωινής ατζέντας, πραγματικά πόσο τυχερή νιώθω. Καλημέρα και στην όμορφη Δεσκάτη, μας παρακολουθεί εκεί ο κύριος Αχιλλέας. Κρύο, μου λέει σήμερα. Μην το συζητάς, μου λέει. Αν δεν ανάκουψεις καλοριφέρ, δεν μπορείς να καθίσεις λεπτό. Άλλαξαν οι καιρικές συνθήκες σήμερα, δυστυχώς, σε πάρα πολλές περιοχές. Όσο πιο ορεινό, έτσι, πιο ορεινή μια περιοχή, τόσο περισσότερο κρύο. Τώρα, πάμε να δούμε τι συνέβη χθες στα δικαστήρια και όπου βρέθηκε ο συμβασιούχος Σταθμάρχης, για να δούμε λοιπόν τι είπε ο ίδιος και πώς κατάφερε τελικά να πείσει τις δικαστικές αρχές ότι ο ίδιος δεν ευθύνεται για την τραγωδία, δεν θα έπρεπε να είναι στο πόσο το πόσο ο ίδιος υποστήριξε, συμβασιούχος και μάλιστα εγώ λέει 10 και 4 των 10 και μισή, πάντοτε έφευγα για να επιστρέψουμε το τρένο στην πόλη του Βόλου. Πάμε να δούμε λοιπόν και τις σχετικές δηλώσεις με τη δικηγόρο του κ. Αποστολάκη, τι είπε λοιπόν. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε από εισαγγελέα και φέτα να κρίνεται ο συμβασιούχος Σταθμάρχης που ήταν βάρδια τη μοιραία νύχτα του πολύνου ξεδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε πως είχε συγκεκριμένο ωράριο, δουλεύοντας 2 με 10, ενώ επειδή ήταν συμβασιούχος δεν έκανε επιρροίες γιατί τις πληρωνόταν. Είπε επίσης πως άπαντες γνώριζαν πως στις 10 και 4 το βράδυ αναχωρούσε, ώστε να προλάβει το τελευταίο τρένο για το Βόλο όπου κατοικεί, αλλά και ότι δεν γνώριζε τον πίνακα ελέγχου στο σταθμό της Λάρισας και πως η μόνη φορά που έμεινε μόνος στο Σταθμάρχης ήταν στο Σταθμαρχείο του Βόλου. Λήφθη η απόφαση από κοινού από τον κύριο εισαγγελέα και τον κύριο ανακριτή να, για περιοριστικούς όρους, δηλαδή 2 φορές το μήνα θα εμφανίζεται και επίσης θα πληρώσει μία εγγύηση 10.000 ευρώ και απαγόρευση εξόδου από την χώρα. Η ψυχολογία του πώς είναι? Είναι δύσκολη, είναι άσχημη η ψυχολογία του, αλλά τουλάχιστον προχωρήσαμε. Προχωράει τη ζωή του τώρα, θα είναι βέβαια κατηγορούμενος, αλλά θα το παλέψουμε. Ήταν πολύ δύσκολη μέρα, ο κατηγορούμενος είναι συντετριμμένος, η δικαιοσύνη πάντως ενήργησε όπως έπρεπε να ενεργήσει και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του κατηγορητηρίου για τον πελάτη σας? Ναι, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος ήταν με τη συγκεκριμένη σύμβαση εργασίας, ενώ η άλλη είναι μόνιμη. Να σημειωθεί ότι αύριο στις ανακριτικές αρχές θα καταθέσει και ο έμπειρος σταθμάρχης. Σήμερα λοιπόν, σήμερα θα καταθέσει ο έμπειρος σταθμάρχης. Να δούμε λοιπόν τι θα πει στις δικαστικές αρχές για το αν τελικά θα έπρεπε να είναι και ο ίδιος εκεί αυτή τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης των δύο μαξοστοιχειών. Και βεβαίως συνεχίζεται και συνεχίζονται οι απολογίες γιατί την Πέμπτη μεθαύριο έχουμε και τον υπεθεωρητή ο οποίος καταθέτει. Να θυμίσουμε ότι και οι τρεις είχαν ζητήσει και είχαν λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν. Τώρα, και όσο περνούν οι μέρες και έχουμε και νέες αποκαλύψεις και νέα στοιχεία και νέες καταθέσεις και ενδεχομένως να μπουν στο κάδο των ερευνών και άλλοι χθες, άλλοι δύο συμβασιούχοι κατέθεσαν προκειμένου να δώσουν στοιχείο. Ο εφέτης ανακριτής θέλει να έχει μία εικόνα για το πώς λειτουργούσε ο ελληνικός σιδηρόδρομος, πώς λειτουργούσε το σταθμαρχείο, γι' αυτό και κλήθησαν άλλοι δύο συμβασιούχοι, γιατί θέλει να έχει μία σφαιρική εικόνα για το πώς εργάζονταν, πώς δούλευαν. Γίνεται εξαιρετική δουλειά στις δικαστικές αίθουσες, αυτό πρέπει να το πούμε, και γρήγορες διαδικασίες. Υπάρχει και αυτή η πληροφορία ότι θα ζητήσει ο εφέτης ανακριτής να μετακινηθούν τα βαγόνια της μοιραίας αμαξοστοιχίας
εδώ από τη Λάρισα σε ένα καλύτερα φυλασσόμενο μέρος, ενδεχομένως σε κάποιο στρατόπεδο. Θα το δούμε αυτό και τις επόμενες ημέρες. Προς το παρόν, πάμε να δούμε σε μία μήνυση που κατέθεσε ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος κατέχει το, είναι ιδιοκτησία του, το χωράφι, όπου στήθηκαν οι σκηνές από τους εθελοντές, από το ΕΚΑΒ, από όλοι οι άνθρωποι που συνέδραμαν, εν πάση περιπτώσει, εκεί στην περιοχή, για να μπορέσουν έτσι να βοηθήσουν και να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή διάσωσης των επιβατών, αλλά φυσικά και για την και έπειτα να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία μεταφοράς ακόμη και των σωρών. Δεν θα μπορούσαν άλλωστε οι άνθρωποι που βρέθηκαν και την πρώτη στιγμή να σκεφτούν αν υπάρχει σπαρμένο σιτάρι, βαμβάκι, οτιδήποτε. Από την άλλη, έχει κάθε δικαίωμα ο ιδιοκτήτης του χωραφιού να διεκδικήσει τα χρήματα του. Τώρα, σωστό ή λάθος, αυτό νομίζω ότι αφορά τον καθένα. Βεβαίως μπορεί να έχει άποψη, δεν το συζητώ, δημοκρατία έχουμε. Από την άλλη όμως και ο ίδιος θεωρεί ότι θα πρέπει να κινηθεί νομικά κατά του ΟΣΕ, όπως ο ίδιος λέει, τόνοι από σιτάρι που θα έπαιρνε 4 τόνους και 2.000 ευρώ έκαναν φτερά, δεν μπορεί πλέον να λάβει τις ποσότητες καλλιέργειας από το χωράφι, άρα λοιπόν έκανε μήνυση και διεκδικεί τα χρήματα αυτά. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, τη μήνυση που κατέθεσε ο 90χρονος άνδρας. Ένας 90χρονος έκανε μήνυση μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων και την εθνική τραγωδία στα Τέμπη. Η φημολογία επιβεβαιώθηκε και οι αντιδράσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Ο ηλικιωμένος κατέθεσε μήνυση και ζητάει να αποζημιωθεί επειδή, όπως υποστηρίζει, οι διασώστες που έσπευσαν στα Τέμπη μετά το δυστύχημα πάτησαν στο χωράφι του και προκάλεσαν ζημιές. Το ποσό που ζητάει είναι 2.000 ευρώ για να κάνει, όπως αναφέρει, τις απαραίτητες επισκευές. Το θύμα κυκλοφόρησε στη Λάρισα μέσα στο Σαββατοκύριακο και αρχικά οι περισσότεροι που δεν γνώριζαν υπέθεσαν πως είναι fake. Ο αντιδήμαρχος Τεμπών όμως το επιβεβαίωσε και παρέπεμψε στην ελληνική δικαιοσύνη που θα κληθεί να ασχοληθεί και με αυτή την περίπτωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 90χρονος ιδιοκτήτης παρακείμενης αγροτικής έκτασης από το σημείο που έγινε το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη υπέβαλε συγκεκριμένα μήνυση ζητώντας αποζημίωση, καθώς όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια των προσπαθειών διάσωσης και μετέπειτα απομάκρυνσης των δύο τρένων, πατήθηκε το χωράφι του με αποτέλεσμα να υποστεί ζημία. Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Νικολαίου επιβεβαίωσε το περιστατικό, δηλώνοντας πως εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε ένα συμπολίτη μας. Έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα να υποβάλει μήνυση. Όμως υπήρξε μια έκτακτη συνθήκη σε μια τραγωδία που έπρεπε να γίνουν κάποια αυτονόητα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, είπε ο αντιδήμαρχος, ας μιλήσει η δικαιοσύνη. Αυτά λοιπόν. Ο καθένας, επαναλαμβάνω, δημοκρατία έχουν, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Όλοι έχουμε την άποψή μας και ο ίδιος έχει τη δική του. Πάμε τώρα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Καλημέρα σας. Το Φούλα, καλημέρα, Στέφανος από Τρίκαλα. Δεν μας ακούει γραμμή. Πάμε στο ρεπορτάζ. Πάμε στο ρεπορτάζ. Ναι. Αν να ξαναπροσπαθήσετε. Πάμε λοιπόν να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις και φυσικά να πάμε ξανά γραμμή. Πάμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Χρυσή μου, στο Φούλα από τα Τρίκαλα, Στέφανος. Το ακούω και εγώ. Καλημέρα, κύριε Στέφανα. Καλημέρα στα πανέμορφα Τρίκαλα. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, καλά εσείς. Έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα ή συνέχεια? Ηλιοφάνεια με λίγο αεράκι, αλλά χθες είχαμε αέρα πολύ δυνατό. Α, ναι, ναι, και εδώ είχαμε. Εντάξει, όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά σίγουρα ήταν έτσι ισχυρή άνεμη. Αλλά πάντως βροχούλα δεν είδαμε σήμερα, τουλάχιστον. Όχι, όχι, όχι. Από το μεσημέρι και μετά λέμε, εντάξει, να πέσει και λίγη βροχή. Χθες που μιλούσαμε με ένα φίλο μου αγρότη, λέει, ρε Σοφία, πότε θα βρέξει. Μπας και μας λυπηθεί και εμάς λίγο καιρός, λέει, με τα ποτίσματα. Λογικό είναι και οι αγρότες θέλουν το νεράκι. Και εμείς το θέλουμε το νερό, γιατί θα το αναζητήσουμε το καλοκαίρι. Βεβαίως, δεν είχαμε χειμώνα βάρη φέτος, δυστυχώς. Σοφούλα, να στείλω και εγώ την καλημέρα που είπες προηγουμένως στην κυρία Νθή, στη Βάνα μας και σε όλους. Και σήμερα, Σοφούλα, είναι η γιορτή, η παγκόσμια γιορτή της γιαγιάς. Έχετε απόλυτο δίκιο, μου το θύμισε η αγαπημένη Τριανταφυλιά που μου έστειλε πρωί-πρωί τις καλημέρες και μου λέει σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα της γιαγιάς. Σε όλες τις γιαγιάδες του κόσμου λοιπόν ή τις ενδυνάμει γιαγιάδες, ευχόμαστε τα καλύτερα, τις αγαπάμε τόσο πολύ, μας βοηθάνε τόσο πολύ και φυσικά αν είσαι και από τους τυχερούς που έχεις εξαιρετικούς ανθρώπους δίπλα, είσαι δύο φορές χαρούμενος. Σε όλες τις γιαγιάδες και στις ενδυνάμει γιαγιάδες, έτσι. Και γιατί στις γιαγιάδες της Κατερινούλας και τις γιαγιάδες να ζήσουν πάντα. Έτσι, έτσι, να είναι καλά όλες οι γιαγιάδες του κόσμου και τις αγαπάμε πολύ. Άρα λοιπόν το αφιερώνουμε το τραγούδι σήμερα στις γιαγιάδες. Βεβαίως. Αφιερωμένο λοιπόν σε όλες τις γιαγιάδες του κόσμου αυτό το τραγούδι, το πανέμορφο τραγούδι που θα μας πει ο κύριος Στέφανος για ακόμη μια φορά. Και πάμε λοιπόν να το αφιερώσουμε και σε όλους τους τηλεθεατές από τη Δεσκάτη, έτσι που μας παρακολουθεί ο κύριος Αχιλλέας, τον κύριο Θανάση Κούτρα, την κυρία Τούλα στη Γερμανία και σε όλους εδώ τους τηλεθεατές με πάρα πολύ αγάπη.
Βεβαίως. Οι γιαγιάδες όλες σοφούλα είναι λαφίνες. Και θα τους πούμε το τραγούδι. Ωραία, πάμε να το αφιερώσουμε λοιπόν. Ρίχνω το μαντιλάκι μου, ρίχνω το μαντιλάκι μου, τριώ διπλό στο νόμο, λαφίνα μου, τριώ διπλό στο νόμο, χαδιάρα μου. Να είστε καλά κύριε Στέφανε, χρόνια πολλά σε όλες τις γιαγιάδες του κόσμου. Σας ευχαριστούμε πολύ, σας αγαπάμε πολύ. Τα φιλιά και την αγάπη μας στα πανέμορφα Τρίκαλα. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε φυσικά εδώ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή μας. Να είστε καλά κύριε Στέφανε, πόσο μου αρέσει να λέει στην εκπομπή μας, έτσι θέλω. Είναι εκπομπή όλων μας και πολύ χαίρομαι το ακούω αυτό. Να και κάτι καλό για τη σύγχρονη γιαγιά λέει. Η γιαγιά μας η καλή πια δεν βγαίνει στην αυλή, ούτε στάμνα να γεμίσει, ούτε κότες λέει να ταΐσει. Η γιαγιά πάει στο γραφείο, όχι πια με λεωφορείο, με το αυτοκίνητό της και έχει και το κινητό της. Πάει και στη Χοροδία διακοπές και στη Γαλλία, μάθημα ζωγραφικής και όρου και μουσικής. Και έτσι τώρα έχει κλειστεί και τη ραπτομηχανή, δεν γαζώνει, δεν μπαλώνει, του παππού το παντελώνει. Μα την αγαπώ πολύ και με αγαπά και αυτή η σύγχρονη γιαγιά σήμερα, γιατί παλιά την είχαμε διαφορετικά στο μυαλό μας τη γιαγιά, σήμερα η σύγχρονη γιαγιά και στο γραφείο θα πάει και κινητό, θα έχει και Facebook και τα πάντα όλα. Τις αγαπάμε τις γιαγιάδες, όλες τις γιαγιάδες του κόσμου και τις δύο Κατερίνες μου φυσικά. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις συντάξεις. Συντάξεις Απριλίου, όσο μπορούμε έτσι να δίνουμε και πιο χρήσιμα ρεπορτάζ, να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και με την τσέπη μας. Δεν υπάρχει προς το παρόν τίποτε, σιγή ηχθείως από την κυβέρνηση, εάν τελικά θα δοθεί κάποιο δώρο, κάποια ενίσχυση για τις γιορτές του Πάσχα. Κάποιοι λένε ότι θα είναι πολύ μεγάλο φάουλ από την κυβέρνηση αν δεν στηριχτούν αυτές οι οικογένειες. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και θα αναζητήσουμε κάποια πληροφορία. Μπας και κάτι δούμε, κάποιο δώρο έτσι, στο τούνελ των πολλών προβλημάτων μας. Το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του Απριλίου ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ. Ο πρόεδρος των συνταξιούχων του ΙΚΑ Μαγνησίας τοποθετήθηκε στον Άστρα, επισημένοντας χαρακτηριστικά πως ο αγώνας των συνταξιούχων για τα όσα τους έχουν αφαιρεθεί τα τελευταία χρόνια δεν πρόκειται όμως να σταματήσει σε καμία περίπτωση. Ένας υπάλληλος που θα πούμε είναι υποχρεωμένος να σε ένα μήνα να βγάλει τόσες συντάξεις που θα πούμε δεν βασίζονται στη λογική τη καθημερινή δραστηριότητά του. Άρα, φτάνουμε σε ένα σημείο, κρίνουμε ότι όλες αυτές οι πολιτικές που ιδιωτικοποίησαν τα πάντα στη ζωή μας, την ενέργεια, τι κέρδισαν οι συνταξιούχοι με την απολευθέρωση της ενέργειας, τι κέρδισαν οι συνταξιούχοι με την απολευθέρωση σε άλλα ζητήματα, όπως παράδειγμα και αυτό με των μεταφορών που οδήγησε οι 57 άτομα να σκοτωθούν σε ένα τραγικό έγκλημα που έχει γίνει στο ΣΕ. Και το πιο βασικό είναι αυτές οι μέρες ψηφίστηκε κάτι που έχει σχέση με το νερό. Ιδιωτικοποίηση και εμποριοποίηση του νερού
Και θα φτάσουμε σε ένα σημείο να λέμε το νερό νεράκι. Όλα αυτά, όλες αυτές οι πολιτικές θα μας βγάλουν ξανά στους δρόμους. Θα δούμε και εδώ στην περιοχή μας πώς θα η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα να μπορέσει να οργανώσει κάτι αντίστοιχο, τις παρεμβάσεις, και πιστεύουμε ότι οι συνταξιούχοι πρέπει να πιστέψουν στη δύναμή τους, να συσπηρωθούν γύρω από τα σωματεία μας, να δώσουν την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους σε όλα τα καλέσματα που θα έχουμε αυτό το χρονικό διάστημα, για να μπορέσουμε να πούμε ότι αυτή η κοροϊδία και στις αυξήσεις και στα επιδόματα που θα δοθούν τώρα σε αυτούς που, είχαν προσωπική διαφορά, που είναι ένας λόγος παραπάνω, ότι η προσωπική διαφορά πρέπει να ενσωματωθεί στη σύνταξή μας για να έχουμε τις αυξήσεις και να μην παρακαλάμε ούτε να ζητιανεύουμε την αξιοπρέπειά μας στη ζωή μας. Από την 3η 28 Μαρτίου έως την 5η 30 Μαρτίου θα γίνονται οι πληρωμές των συντάξεων. Αυτά λοιπόν και με τις πληρωμές των συντάξεων. Τώρα, σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, από χθες το βράδυ έγινε γνωστό τουλάχιστον σε εμάς τους δημοσιογράφους, υπάρχει διακίνηση ποσότητων κοκαίνης στο κέντρο της πόλης. Είχαμε συλλήψεις χθες ενός 30διάχρονου υπήκου Αλβανίας και ενός Ελαρισαίου. Ένας εκ των συλληφθέντων, σύμφωνα με αστυνομική έρευνα, είναι επαγγελματίας οδηγός και σε ρόλο, λέει, διανομέα φέρεται να διακινούσε κοκαίνη με χρηματικό αντάλλαγμα με κωδικοποιημένη παραγγελία ποσότητα σε μεγάλο αριθμό Ελαρισαίου. Στην κατοχή του βρέθηκαν 6 βραχάκια κοκαίνης βάρους 5 γραμμαρίων, ενώ στο σπίτι του δεύτερου συλληφθέντα, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, βρέθηκαν 153 περιτυλίγματα κοκαίνης, ενώ σε κρύπτη βρέθηκε μισό κιλό κοκαίνης. Συνολικά από τις έρευνες, μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 634 γραμμάρια κοκαίνης. Τι έγινε τώρα και με ένα δρομολόγιο του ΚΤΕΛ. Αστυνομικοί της Διοίκησης Ναρκωτικών Λάρισας, μετά από έλεγχο στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Καρδίτσα, συνέλαβαν επιβάτη του λεωφορείου, 41χρονο κάτοικο Καρδίτσα. Σύμφωνα με αστυνομική έρευνα, ο συλληφθής φαίνεται πως διακινούσε ποσότητες ηρωίνης σε Λάρισα αλλά και Καρδίτσα. Έτσι, σε έλεγχο που έγινε στο διερχόμενο λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα-Καρδίτσα, ο 41χρονος βρέθηκε να κατέχει μια σακούλα που περιείχε 604 γραμμάρια ηρωίνης. Ελπίζω να έχουμε και μέσα στην ημέρα και σχετικές ανακοινώσεις και από την αστυνομική διεύθυνση Λάρισας. Είναι μια επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, μια αποτυχία όμως ίδιας της κοινωνίας. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Εδώ λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα. Θέμα υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό με τις ταμιακές μηχανές. Έχει κάνει ένα καλό ρεπορτάζ ο καλός συνάδελφος ο Βασίλης Μπαντίδης να μας δώσει έτσι κάποιες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Επανερχόμαστε γιατί είμαστε και στο τελευταίο μισάρο της εκπομπής και δεν θέλουμε τίποτε να μην αλλάξουμε την ψυχολογία μας και να μην δούμε ωραία ερωταστικά ρεπορτάζ. Προς το παρόν, πάμε να δούμε ταμιακές μηχανές. Μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2023 θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την αναβάθμιση των ταμιακών τους μηχανών οι επιχειρήσεις που έχουν κύκλο εργασιών έως και 100.000 ευρώ. Ενώ και την 31η Ιουλίου θα πρέπει να έχουν αναβαθμίσει τον εξοπλισμό τους οι επιχειρήσεις που ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Πρόκειται για το βήμα που πρέπει να κάνουν όλες οι επιχειρήσεις για να μπορέσει να γίνει η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS. Κάτι που πλέον είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούν περίπου 300.000 εν λειτουργία φορολογικές ταμιακές μηχανές και αυτόνομες δημοσιονομικές μονάδες επεξεργασίας. Διευκρινίζεται πως με το νέο σύστημα, το οποίο θα λειτουργεί ως ένα κλειστό κύκλωμα, οι ταμιακές και τα POS δεν θα λειτουργούν αυτόνομα στις συναλλαγές με χρεωστικές κάρτες. Δηλαδή, για πληρωμές με κάρτα δεν θα επιτρέπεται να εισάγεται με πληκτρολόγηση στο POS το ποσό πληρωμής. Το ποσό θα βγαίνει απευθείας από την ταμιακή μηχανή και από εκεί θα δίνεται επιλογή στο POS να εκδώσει την απόδειξη. Θα έχουμε διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS της τράπεζας. Είναι ένα πρόβλημα που τρέχει ένα βάουτσερ αυτή τη στιγμή με κρατική επιδότηση και πρέπει όλοι οι επαγγελματίες να πούν τους λογιστές τους να πάρουν αυτό το βάουτσερ, γιατί θα έχουν μια οικονομική βοήθεια από το κράτος στις τάξεις περίπου των 120 ευρώ. Και με αυτόν τον τρόπο θα διασυνδεθούν οι ταμιακές με τα POS. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν κάποιος πελάτης μπαίνει σε ένα εμπορικό κατάστημα και θέλει να κόψει μια απόδειξη για να πληρώσει, μάλλον να αγοράσει κάτι και θέλει να πληρώσει με την κάρτα του, αυτόματα η απόδειξη θα εκδίδεται από την ταμιακή μηχανή την ώρα που εγκρίνεται το ποσό με την πιστοποιητική κάρτα. Είναι υποχρεωτικό το μέτρο αυτό, ναι, και γι' αυτό είχαν δώσει υποθεσμία, νομίζω η υποθεσμία τρέχει ακόμα μέχρι 31 του Μαρτίου. Πιστεύω ότι θα δώσουν πράγματα μέχρι και 31 Πέμπτου, έχουν πει. Γιατί δεν προλαβαίνει ο κόσμος.
να κάνει τις αιτήσεις. Αλλά και οι ταμιακές δεν έχουν πλέον πάρει το λογισμικό. Δεν έχει βγει το λογισμικό της ταμιακής μηχανής, των ταμιακών μηχανών για τη διασύνδεση. Οπότε και εμείς, σαν πολιτές και σαν τεχνικοί, περιμένουμε τις νέες version για να μπορούμε να φτιάξουμε την αναβάθμιση των ταμιακών μηχανών. Εκτιμάται πάντως ότι εντός του 2023 το σύστημα θα λειτουργεί σε όλο το εύρος της οικονομίας με σκοπό να περιορίσει τη φοροδιαφυγή και ταυτόχρονα να διευρύνει τη φορολογική βάση. Μιας και βλέπω τώρα τα χρήματα να ρέουν, έχετε ακούσει προφανώς για το τι έγινε με τον κύριο Παθανάση, τον υπουργό, ο οποίος μάλιστα, σύμφωνα με αποκαλύψεις σε πρόσφατο δημοσίευμα, ο αναπληρωτής υπουργός ανάπτυξης, ο οποίος όχι μόνο αρνήθηκε να πληρώσει, αλλά και να μεταβιβάσει, λέει, την ακίνητη περιουσία του στα παιδιά του, να μην πληρώσει δανειακές υποχρεώσεις του, έγιναν πηγή έμπνευση για ένα τραγούδι. Φοβερό, θέλω να το ακούσουμε για να γελάσουμε και λίγο. Θα πάρω, λέει, Σβάρνα μια βραδιά, τράπεζες και κουρία, να σώσω το διάρρη μου στην πολυκατοικία. Γιατί έχω ένα δάνειο, στα ύψη έχει φτάσει και έτσι θέλει κούρεμα σαν του Παπαθανάση. Παπαθανάση, θέλει και εγώ στο δάνειο. Παπαθανάση, θέλει και εγώ στο δάνειο το κούρεμα να πιάσει. Θα πάω, λέει, και στη Eurobank με φάκελο στοιχεία, θα ψάξω το διευθυντή να πω την ιστορία. Και από όλα τα χρωστούμενα, το κατ' ετής να δώσω, το λέγαν τα μελούμενα και έτσι να ξεχρεώσω. Και είναι τραγούδι τώρα αυτό. Εντάξει, αν το βρούμε κάποια στιγμή να το δείξουμε κιόλα. Τι να πούμε. Είμαστε για κλάματα και για γέλια μαζί, πραγματικά όμως, με όλα όσα συμβαίνουν. Την ώρα που καθένας παλεύει να σώσει την περιουσία του, παλεύει να σώσει και το ένα ευρώ από την τσέπη του και να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση, και την ίδια ώρα ακούμε όλες αυτές τις ειδήσεις και μόνο αηδία νιώθουμε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Τώρα, να πάμε να δούμε τι γίνεται με την Ένωση Καταναλωτών. Έχουμε νέες διοικήσεις και αμέσως μετά να πάμε και στο Πασχαλινό χωριό έτσι της Λάρισας. Προς το παρόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με το Ινστιτούτο Καταναλωτών και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Με μήνυμα που παρέπεμπε σε περιβάλλον τράπεζας, θρασίτατοι απατεώνες προσπάθησαν να αποσπάσουν χρήματα από το λογαριασμό του Προέδρου της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας, Κωνσταντίνο Λιχναρόπουλο. Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω αναρτησής στα κοινωνικά δίκτυα, κινητός αριθμός τηλεφώνου με αληθοφανές μήνυμα και υπερσύνδεσμο, ζήτησε την κατάθεση χρηματικού ποσού για δίθεν εξόφληση υπολείπου στην εταιρεία στην οποία εργάζεται. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε ανάρτηση, ο παρόν αριθμός κινητού τηλεφώνου ζήτησε να βγάλει λεφτά για την εξόφληση υπολείπου στον εταιρικό λογαριασμό της εταιρείας που εργάζομαι. Ζητώντας ένα κινητό τηλέφωνο, στέλνουν SMS με αυτό το αληθοφανές μήνυμα συνοδεία υπερσύνδεσμου. Ο μπλε σύνδεσμος έχει σύνταξη που δεν σχετίζεται με την Εθνική Τράπεζα. Ο σύνδεσμος οδηγεί σε φόρμα κλοπής. Ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας για μία ακόμη φορά πάντως εφισά την προσοχή των βολιωτών, ώστε να μην πέσουν σε καμία περίπτωση θύματα της νέας μορφής απάτης. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να προστατευτούμε από τέτοιες περιπτώσεις. Ένα κλασικό κόλπο για να ανακαλύψουμε αν ο αποστολέας μας είναι αυθεντικός είναι μέσα στο email να πατήσουμε το κουμπάκι πρόθεση. Forward. Εκεί θα δούμε από κάτω το ιστορικό του μηνύματος μαζί με τα στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη. Ο παραλήπτης είναι το email μας. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην εμφανίζεται το email μας γιατί είναι κρυφή κοινοποίηση. Ο αποστολέας όμως είναι είτε κάποιος με ένα άγνωστη διεύθυνση με λατινικά γράμματα και αριθμούς που δεν βγάζουν κανένα νόημα ή σε κάποιες από τις περιπτώσεις γίνεται χρήση του Gmail. Καμία υπηρεσία δημοσίου δεν κάνει χρήση του Gmail. Οπότε όταν πατάμε το forward, την πρόθεση και βλέπουμε ότι υπάρχει τέτοιος αποστολέας, δεν κάνουμε απολύτως καμία κίνηση και ασφαλέστατα διαγράφουμε το μήνυμα. Προσοχή λοιπόν, έτσι μας λέει και μια και δύο και τρεις φορές έτσι, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών να προσέχουμε. Τώρα στο κλείσιμο της εκπομπής πάμε να πάρουμε μια γεύση από το Πασχαλινό έτσι, χωριό που έχει ήδη στηθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης. Σήμερα το πρωί ξεκινά στις 11 και τη λειτουργία του. Να δούμε τι όμορφο μας περιμένει για μικρούς και μεγάλους, γιατί μπορεί να το βλέπει κανείς και να λέει μα θα πάω με το παιδί μου. Σίγουρα θα πας με το παιδί σου, αλλά μην ξεχνάς ότι θα απολαύσεις και εσύ εξίσου ωραίες δραστηριότητες εκεί στο Πασχαλινό χωριό. Ένας πανέμορφος χώρος, θα αλλάξει τη διάθεσή μας, θα τονωθεί παράλληλα και η τοπική οικονομία και η τοπική αγορά, γιατί θα πας να κάνεις τη βόλτα σου, θα κάνεις και μια βόλτα στην αγορά, θα κάνεις και τα ψώνια σου. Έχουμε ανάγκη να αλλάξει αυτή η ψυχολογία. Πάμε να δούμε λοιπόν Πασχαλινό χωριό, σήμερα ξεκινά μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη.
ξεκινά αύριο 3η 28 Μαρτίου τη λειτουργία του Πασχαλινό Χωριό στην κεντρική πλατεία της πόλης. Μετά την περσινή άκρος επιτυχημένη διοργάνωσή του, ο Δήμος Λαρισαίων αποφάσισε να το λειτουργήσει και φέτος προκειμένου να δώσει νότες χαράς και αισιοδοξίας όχι μόνο σε λοιπούτιους Λαρισαίους αλλά και σε όλους τους πολίτες της πόλης που αναμένεται να το επισκεφθούν. Αυτή την ώρα συνεχίζονται οι εργασίες για το στήσιμο του Πασχαλινού μας πάρκου. Μια προσφορά του Δήμου στους μικρούς μας φίλους της πόλης και στις οικογένειες των συμπολιτών μας, για να αλλάξουμε και λίγο την ατμόσφαιρα και πραγματικά να δώσουμε αυτή την πασχαλινή αίσθηση που υπάρχει, που πρέπει να υπάρχει τις επόμενες ημέρες. Το Πασχαλινό Πάρκο αύριο το πρωί θα ξεκινήσει τη λειτουργία του. Άρα θα είναι επισκέψιμο από όλους τους συμπολίτες μας και όχι μόνο. Ο Δήμαρχος Απόστολος Καλογιάννης απίθυνε κάλεσμα στους πολίτες να το επισκεφθούν. Δραστηριότητες θα υπάρχουν καθημερινά. Θα στηρίζονται από τις εκπαιδευτικές δομές του Δήμου, το Λαογραφικό μας Μουσείο, την Πινακοθήκη, όλους τους φορείς λοιπόν του Δήμου, όπου τα παιδιά μπορούν να κάνουν ζωγραφική, κατασκευές και όλες τις δραστηριότητες που θα υπάρξουν για αυτές τις μέρες. Το Πασχαλινό μας πάρκο θα λειτουργήσει από αύριο μέχρι και την Μεγάλη Τετάρτη. Καταλαβαίνετε ότι από εκεί και πέρα η πλατεία διατίθεται στις εκδηλώσεις του Πάσχα στην Μητρόπολη και στην πόλη γενικότερα. Άρα λοιπόν αυτές τις ημέρες θα έχουμε τη χαρά πράγματι να δούμε από κοντά όλους τους φίλους μας, τους μικρούς, τα παιδιά, τα σχολιά μας και να χαρούμε και εμείς οι μεγαλύτεροι μαζί τους αυτή την ατμόσφαιρα την Πασχαλινή με κυρίαρχο βεβαίως το Πασχαλινό μας αυγό. Το Πασχαλινό Χωριό αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη 12 Απριλίου με πλήθος δραστηριοτήτων να αναμένονται για τους μικρούς φίλους όπως ζωγραφικοί κατασκευές με την υποστήριξη φορέων του Δήμου. Πανέμορφο Πασχαλινό Χωριό, θα το επισκεφθούμε τόσο όμορφο. Για τη συνδεδεμένη, είπαμε ότι αν δεν πληρωθεί μέχρι την Παρασκευή την ερχόμενη εβδομάδα, είπαν τέλος του μήνα, αρχές του Απρίλη. Άρα λοιπόν, αν δεν γίνει αύριο μεθαύριο, θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Τώρα, τι εννοείται, αν θα πληρώσει δύο μήνες σύνταξη ο ΓΑ, δεν έχω καταλάβει τι θέλετε να πείτε. Αν θέλετε να γίνετε λίγο πιο διευκρινιστικοί, για να σας μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε κι εμείς. Πάμε στα τηλέφωνα μας. Καλημέρα σας. Πρέπει να χαμηλώσετε τη τηλεόραση να μας ακούτε όμως από το τηλέφωνο για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Από το τηλέφωνο να μας ακούτε. Δεν θα μπορούμε να συνεννοηθούμε. Μ' ακούτε, εγώ μιλάω. Εσείς αλλά πρέπει να χαμηλώσετε τη τηλεόραση όμως. Δεν. Εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε, αλλά πρέπει να χαμηλώσετε την τηλεόραση να μας ακούτε μόνο από το τηλέφωνο. Έχω φύγει από άλλο δωμάτιο. Μ' ακούει η Σοφία. Εγώ σας ακούω πολύ καλά. Εντάξει, καλημέρα Σοφία. Καλημέρα και σε εσάς. Πήρα τηλέφωνο γιατί κάπου έχω αγανακτήσει. Έχει καταθέσει σύνταξη ο σύζυγος. Πάμε για δύο χρόνια τώρα. Δεν έχουν δώσει τίποτα. Είναι το ΟΓΑ, κοροϊδεύουνε. Άσε δεν είναι πολλά τα λεφτά που πρέπει να δώσουν για τους αγρότες. Μετά είναι τα αγροτεμάχια που είπε ο κύριος Γιοργαντάς θα τα βάλει από το Φεβρουάριο. Λόγω τα φρούτα δεν έχει βάλει μία, μόνο φόρους κοιτάνε και τίποτα άλλο. Πληρώνουμε ενίκια πανάκριβα που σπουδάζουμε παιδιά και τίποτα δεν κάνουνε. Και τίποτα δεν κάνουνε. Μόνο προεκλογικά και τίποτα άλλο. Και για τα τρένα, ναι, να ξεσηκωθούν ο κόσμος. Γιατί πηγαίνουν να έρχονται τα παιδιά μας, τα παιδιά μας. Παλιά ήταν η κόρη μου και είχε πάθει και η κόρη μου ένα ατυχηματέχιο, αλλά ευτυχώς το τρένο το εξωτριχιάσαν και γλιτώσαν τα παιδιά. Παλιά ήταν και η κόρη μου. Και να τα έχουν τα παιδιά στον δρόμο μέχρι να έρθει αυτό άλλο τρένο να τα πάρει. Είναι ντροπή. Και να αφήσουν τα προεκλογικά. Να δώσουν τον κόσμο που τέτοιο. Πλήρωσα ο ΓΑ δύο μήνες πριν μετά την κατάθεση συντάξεων και ούτε αυτά τα λεφτά τα γύρισαν πίσω, αλλά ούτε σύνταξη. Και δεν είναι και πολλά. Πρέπει να δώσουν για τους αγρότες. Έχετε απόλυτο δίκιο, δεν ξέρω. Λένε ότι... Μετά έχω φύγει κλιμάκια από εμάς, πήγε στην Αθηνά, ήρθε στη Λάρισα ο κύριος Γιοργαντάς. Πού είναι τα αγροτεμάχια, πού είναι τα λεφτά να τα δώσουν. Τα ξεκινήσαν από 300, τα πήγαν 250, ούτε ξέρουν για αυτό. Και ο Θεός ξέρει. Αφού δεν μπορούν να αναλέξουν την κατάσταση, να τα παρατήσουν όλοι και να φύγουν. Και δεν φταίει μόνο αυτή η κυβέρνηση. Είναι μετά από την μεταπολίτευση και μετά πάμε κατά διαόλ. Έχουν πέσει λεφτά πολλά εδώ μέσα αγροτικά και για τα μέσα μαζικής, αλλά τα φάγανε. Τα φάγανε, Σοφία. Για να δούμε γιατί πλησιάζει η ώρα της κάλπης, τι θα κάνουμε όχι, πάλι. Όχι, να σου πω κάτι. Πρέπει να κοιτάξουν να δώσουν για τις αγρότες. Πεθαίνει ένας αγρότης, πέθανε με ένα κουνιάδος μου, πάει, χάθηκε η σύνταξη. 5-6 χρόνια πήρε τη σύνταξη ο άνθρωπος. Πάντα λεφτά. Από καρκίνο. Πες μου.
Πες μου, αυτά είναι σωστά, δεν πρέπει να πάρει χείρα το 1/3 που φέρουν άλλα τα ταμεία, δεν έπρεπε. 500 και 400 ευρώ σύνταξη και πληρώνουμε. Και δεν τα πήραμε κιόλας, έχουμε 2 χρόνια. Πω, πω, πω. Έχετε απόλυτο δίκιο, απόλυτο δίκιο σας δίνω, απόλυτο. Βοηθάνε δηλαδή τους μεγάλους. Σε παρακαλώ, βγήκε ο Αυτιάς και το είπε προχτές για ειδικές ανάγκες και για τους αγρότες συνταξιούχος. Μπράβο του, να το ενεργήσετε, να πάρουμε κι εμείς. Τουλάχιστον 7 εκατοστάρκα με σοφία. Μακάρι, μακάρι, το εύχομαι, το εύχομαι. Πραγματικά και είμαι και από αγροτική οικογένεια, αλλήμον. Εκτός ο σύζυγος για να πάρω. Σας νιώθω απόλυτα. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε πριν από όσες διαφημίσεις. Θα τα ξαναπούμε εδώ, είμαστε εμείς, όποτε θέλετε. Να ακούστε και προς τα πάνω, να μπουν τα αγροτεμάκια μέσα, γιατί με λένε για φορολογικές δηλώσεις και για το έμφυα νωρίτερα. Πώς θα τα πληρώσουμε. Πληρώνουμε νίκια, πληρώνουμε το ένα για που σπουδάζουν παιδιά. Ντροπή, ντροπή και καιρός. Έτσι είναι, πλησιάζουν οι εκλογές, μην το ξεχνάτε όμως. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα, να ακουστώ. Ακούγεστε τόση ώρα, λιμονό, τα μικρόφωνα ανοιχτά είναι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Έχει πολύ το δίκιο. Μια αγανάκτηση της νομίζω ότι είναι εύλογη και λογική, δεν το συζητώ. Να καταθέτεις τα χαρτιά εδώ και 2 χρόνια. Δεν σε ρωτά κανείς πώς θα περάσεις, πώς θα ζήσεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δεν έχεις πάρει συντάξεις. Κατά τα λοιπά, μας ανακοινώνουν συνεχώς ότι έχουμε ξεπεράσει, λέει, και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι είμαστε πολύ πιο γρήγοροι έτσι στο να βγάζουμε συντάξεις. 2 χρόνια περιμένει η τηλεθεάτρια. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Είπα ότι δεν έχει ανακοινωθεί κάτι από την κυβέρνηση όσον αφορά τα δώρα του Πάσχα. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι αυτή την εβδομάδα ή την άλλη. Άρα λίγη υπομονή. Προς το παρόν, πάμε σε διαφημίσεις. Και κάπου εδώ κλείνουμε και σήμερα την πρωινή ατζέντα, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο, πρώτα ο Θεός, θα είμαστε εδώ στις επάλξεις 8:30 ακριβώς. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.